Οι υψηλές θερμοκρασίες που διατηρούνται στη χώρα μας βοηθούν στην παράταση της τουριστικής σεζόν, με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας να είναι πλημμυρισμένο με επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Best thing in Greece. The food and the people are really warm. Nice land and very nice people. But it's too hot. Οι 63 απευθείες πτήσεις την εβδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ελευθέριος Βενιζέλος απογείωσαν φέτος τις αφήξεις των Αμερικανών τουριστών στην Ελλάδα. It's just been a place I've wanted to go my whole life. And finally, for our 25th anniversary, we are here. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα έδωσαν οι Αμερικανοί τουρίστες στη φετινή σεζόν, με τα στοιχεία να δείχνουν πως το ταξιδιωτικό μπάτζετ ενός μέσου Αμερικάνου επισκέπτη έφτασε τα 2.000 ευρώ ανά άτομο την εβδομάδα, με το 25% του ποσού αυτού να πηγαίνει στη διαμονή και το 15% στη διατροφή. It is a big trip, and it's been on my bucket list for a long time, so I'm happy to be here. Ο τουρισμός στους καλοκαιρινούς μήνες διέγραψε εξαιρετική πορεία τόσο σε αφίξεις όσο και σε έσοδα, με τον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιριών για το επόμενο διάστημα να φέρνει χαμόγελα στους επιχειρηματίες του κλάδου. Η Jet2, ναι, μεγάλη εταιρεία αγγλική, αύξησε κατά 87% τις αεροπορικές θέσεις της φέτος σε σχέση με το 19 για τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και προτίθεται να τις αυξήσει άλλο ένα 10% το 2023. Σαν ένας δεύτερος Αύγουστος, παρομοιάζεται ο Σεπτέμβριος σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις κρατήσεις να ξεπερνούν το 80%. Στο Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ρόδο, στην Χαλκιδική, την Πειραιά, παράλληλα με τις χωράδες, βλέπουμε να υπάρχει πληρότητα η οποία ξεπερνά το 80%, κυρίως από Αγγλία, Γερμανία, κάτω χώρες Γαλλία, Ιταλία. Σύμφωνα με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, οι κρατήσεις φτάνουν μέχρι και τον Νοέμβριο. Για το Σεπτέμβριο υπολογίζουμε ότι περίπου 750.000. Η σεζόν συνεχίζεται και τον Οκτώβριο και επειδή έχουν προγραμματιστεί πτήσεις και τον Νοέμβριο, θα έχουμε κόσμο. Σχετικά με τα ξενοδοχεία, αμερικανική έρευνα κατέγραψε για το διάστημα 23 Ιουλίου με 20 Αυγούστου αύξηση κατά 50% σε έσοδα ανά δωμάτιο συγκριτικά με το 2019.